έτσι. Λοιπόν, Στέργιος Αναστασιάδης τώρα στην Ολλανδία, στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Διανύουν εκεί τις τελευταίες ώρες, τις προετοιμασίες, τελευταίες μέρες ουσιαστικά. Την Κυριακή επιστρέφουν όλοι μαζί. Καλησπέρα, Στέργιο. Οπα, τι γίνεται εδώ. Α, εσύ είσαι ο Φασαρτζής, ναι. Νόμιζα ότι είχα ανοιχτό τίποτα. Νόμιζα είχα τίποτα ανοιχτό. Όχι, όχι. Όχι, εγώ είμαι. Λοιπόν, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω στο ξεκίνημα να πούμε ότι πρέπει να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των επιχειρηματιών που κορυδεύουν τον κόσμο. Γιατί δεν είναι μόνο ότι κορυδεύουν, είναι αυτό που είπες, προκαλούν και ζημιές 200 ευρώ, 500, 1000 και μετά ναι, τρέχει ο κόσμος να πληρώσει. Δευμένα κάψιμα μπορεί να πάθει τρελή ζημιά το αυτοκίνητο. Τρελή. Και πού να το αποδείξει μετά, ότι έβαλα από εκεί. Πώς να τον κυνηγήσει αυτό. Ναι. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Απλώς το να επιβληθεί ένα πρόστιμο 10.000, 20.000 ευρώ δεν μου λέει και κάτι. Στην γεωργική σχολή είναι αυτό που σφραγίσανε χθες, εκεί πριν το Via Mil. Άντα, να το πω στο παλιό το Via Mil. Εκεί στο φανάρι. Είναι αυτό που λέει η γιαγιά μου, το φθηνό τελικά είναι ακριβό. Μεγάλη κουβέντα. Καλά έλεγε. Μεγάλη κουβέντα. Βέβαια, σοφή. Τέλος πάντων. Όντως είναι τελευταίες μέρες. Πρωί ρεπό για την ομάδα λόγω του φιλικού. Ρεπό και για μας. Απόγευμα προπόνηση. Νομίζω είναι η τελευταία προπόνηση. Όχι, συγγνώμη, η πρώτη τελευταία απογευματινή, καθώς υπάρχει και η αυριανή ημέρα, πρωί-απόγευμα. Σάββατο φιλικό με τη Σταντάρ Λιέγης το απόγευμα. Δυστυχώς και αυτό και κλεισμένο των θυρών, όπως και το χθεσινό. Να μάθουμε και την ώρα και το γήπεδο την τελευταία στιγμή, για να μην μαζευτεί και κόσμος. Αυτό είναι το σκεπτικό και της Σταντάρ και του ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, μην το ξαναπιάσουμε, δεν έχει καμία λογική. Θα μπορούσε χθες να είναι στο γήπεδο κόσμος του ΠΑΟ και της Αλκμαρ, να είναι 200 άτομα, μια χαρά και τις φωτογραφίες τους και να δουν και ένα παιχνίδι, δεν κατάλαβα. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα, έτσι τα δεχόμαστε και πάμε παρακάτω. Είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε ερώτηση. Εύκολη, δύσκολη, μέτρια, αθλητική, πολιτική, οικονομική. Για αυτοκίνητα με ρωτήσεις μόνο, γιατί δεν τα έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση. Απλά να μας κάνουν τη δουλειά, Γιώργο. Ναι, να μας πηγαίνουν με ασφάλεια και να μας φέρουν. Τα σκυνηγάω εγώ σωστά, εσάς. Σωστά. Ναι. Και ναι, δεν. Εντάξει, ο καθένας έχει, ρε φίλε, το τέτοιο. Εγώ σέβομαι τον καθένα την τρέλα του. Είτε είναι αυτοκίνητο, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μουσική, είτε είναι θρησκεία, είτε είναι. Τώρα που είπες μουσική, χθες στο παλάτι, εκεί στο Καραμπουρνάκι, πηγαίνοντας για Κρίνη, είχε το απόγευμα που γύρισα, που πήγα μια βόλτα τέλος πάντων προς τα εκεί, είχε καμιά 500.000 κόσμο μέσα στη συναυλία. Artbat ήταν χθες και κάτι άλλο νομίζω. Αυτοκίνητα εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό, να ξεκινάνε από το Ζαζού που είναι εκεί μέχρι την Κρίνη, το ξεκίνημα της Κρίνης ας πούμε, της Πλαστήρα. Δεξιά και αριστερά και κόσμο μέσα, ένας πάνω στον άλλον και φυσικά χωρίς μάσκη. Γιατί ήταν ένα τιτλάκι πριν από λίγο εδώ στο δελτίο που βλέπω το Open. Λέει σύσταση για χρήση μάσκας στους εξωτερικούς χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός. Και χθες εγώ έβλεπα καμιά 500.000 κεφάλια ένα δίπλα στο άλλο. Ναι. Εντάξει, έχουν λείψει από τον κόσμο συναυλίες. Και εμένα μου έχουν λείψει, δεν ξέρω για σένα. Στέργιο, πας και χώνεσαι εκεί σε συναυλίες και κάτσε ένα πάνω στον άλλον που είναι. Το κάνεις αυτό, το κάνεις και το κάνει. Δεν έχω χωθεί. Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ. Αλλά συναυλίες όπως είδαν πριν από χρόνια τον Aerosmith στην Αθήνα ή. Καλά, δικιά μας η παλιά θρηλυκή μία έχει γίνει στην πόλη, τον YouTube. Ναι, πάω, μου αρέσει. Και δεν ξέρω αν το έλεγα σε εσένα ή στον Νίκο τον Παπαδόπουλο. 8 είναι αύριο. Ναι, αύριο παίζει ο Τιέστο στην Πρέντα. Αλλά εδώ οι συνάδελφοι μου είπαν ότι αν πας μην γυρίσεις στο ξενοδοχείο. Οπότε δέχτηκα να μπούλι. Εννοείται, φίλε. Αλλά τι ωραία, ρε φίλε, ο Τιέστο στην Πρέντα. Τι ωραίο βράδυ. Πώς περνάς ωραία ένας πάνω στον άλλον και καλοκαίρι να πούμε φουλ της υδροτήλας, φουλ του βρωμήλου. Πώς πας με 180 βαθμούς, λογικό είναι. Λογικό είναι. Να υδρώνεις αυτά. Σου λέω ήταν χθες ακόμα ο ήλιος. Εντάξει, μόνο τα παντούπα ήταν ωραίο που εγώ ήταν. Στην συναυλία όταν ήσουν πιο νεαρός. Ποτέ δεν πήγα. Ποτέ. Δεν το συγχαίρω αυτό το πράγμα. Ένας πάνω στον άλλον. Άρα αχτός κάπου να καθίσω, ναι, οκ. Okay, να αράξω, ας πούμε. Αλλά ούτε συναυλία έτσι που μπρόχνονται, που κάνουν. Ούτε καν. Ούτε πέρασε το μυαλό μου ποτέ να κάνω ένα βήμα προς τα εκεί. Με τίποτα. Εντάξει, εγώ είμαι και σιχασιάρης γι' αυτό.
Αν σου έλεγα όμως ότι σου έχω δώρο ένα εισιτήριο για το Grand Prix να χωθείς ανάμεσα σε 100.000 κόσμο εκεί, μια χαρά. Ούτε, όχι, δεν θα πήγαινα ούτε εκεί. Με πολύ κόσμο και αυτά δεν γουστάρω. Δεν μπορώ. Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη μεταγραφή που έδωσε χθες το βράδυ. Τον έχουμε σκαλίσει, τον έχουμε βρει. Βρήκα και το δημοσίευμα, το έλεγα στην αρχή της εκπομπής, το είπα και στο Μιχάλη, αυτό του, του γκαζέτα που σου έλεγα χθες, ότι πριν από 4 χρόνια δημοσιεύματα στην Ισπανία ανέφεραν ότι, ότι απασχόλησε και τον Ολυμπιακό, μεταξύ άλλων. Ο συγκεκριμένος, όταν ήταν εκεί στα χρόνια που δεν ήταν στα καλύτερά του, δηλαδή εκεί στη Ρεν. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, η αίσθηση αυτή που υπάρχει είναι ότι περιμέναμε κάτι καλύτερο. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά οκ. Okay. Μπορεί να αποδεχτεί. Μπορεί αυτό. Να μπει το παλικάρι αυτό. Δηλαδή να μην το τελειώσουμε, ακόμα δεν ήρθε, ας πούμε, ακόμα δεν ακούμπησε την μπάλα. Να έρθει και ό,τι κάνει να πιάνει. Ποιος ξέρει. Μπορεί να είναι το ακριβώς αντίθετο από το Τζόλακ. Που δεν έπιανε. Ό,τι και αν έκανε. Είναι αλήθεια ότι το βιογραφικό του δεν σε πείθει. Έχει 2 χρονιές καλές, γεμάτες. Έχει και χρονιές κακές. Στη Ρεν, για παράδειγμα, πέρασε και δεν ακούμπησε. Αν είμαστε τώρα στη Γαλλία, μπορεί να τον λέγανε και μια από τις χειρότερες μεταγραφές της Ρεν τελευταία δεκαετία. Ναι. Αλλά οφείλουμε να περιμένουμε και να εμπιστευτούμε μέχρι αποδείξεις του αντιθέτου τον Ζωζέ Μπότο. Δεν πρέπει να πούμε ότι ίσως κάτι βλέπει παραπάνω από εμάς. Ωπα, πού είσαι, σε εστιοφόρο? Τώρα θα το αλλάξω το έργο, περιμένω. Ναι, άλλαξε το, γιατί. Το αλλάζω, ωραίο πέρα, δροσερό αεράκι στην Ολλανδία. Τώρα έβλεπα και το Γρηγόρη στο Q που έκανε. Q λέγεται stand-up, πώς λέγεται αυτό το. Όχι comedy. Από το δάσος εκεί στο ξενοδοχείο που είστε. Ναι, με τρέχει. Πάμε εδώ, πάμε εκεί. Εντάξει. Mm. Λοιπόν. Δεν ξέρει κάτι παραπάνω ο Μπότο. Δηλαδή, εγώ έκατσα χθες ένα 40 λεπτό περίπου και έβλεπα βίντεο, όχι μόνο τα goal και τις assist του Μπράντον Τόμας. Έχω μία αλφα άποψη. Δεν μπορεί να έχω την ίδια με τον Ζωζέ Μπότο. Ναι. Κάτσε εσύ και δες 2 ώρες. Κάτι παραπάνω θα είδε, θα ρώτησε. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο και να μιλήσει με πάρα πολλούς συναδέρφους του άνετα, Ισπανία και Πορτογαλία, αλλά και Ουκρανία, φαντάζομαι. Άρα λοιπόν εμπιστευόμαστε τον Ζωζέ Μπότο. Κοίταξε, εγώ με θυμάμαι ότι. Εγώ δεν θέλω να ωρεοποιώ καταστάσεις, που το χειρότερό μου είναι και δημόσια, αλλά εγώ με θυμάμαι και μας θυμάμαι πολλούς όλα αυτά τα χρόνια να λέμε, καλά ρε φίλε, δεν μπορούν να πάρουν ένα σεντερφόρ από τη Β' Εθνική Ισπανίας, ας πούμε. Το θυμάμαι πολλές φορές να το συζητάμε αυτό το πράγμα. Και τώρα ο Πάο κάνει μια τέτοια κίνηση. Οκ, okay, μπορεί να του βγει βιογραφικό, όντως δεν σε ρίχνει ανάσκελα. Δεν σε τρελαίνει, παιδί μου. Δεν σε τρελαίνει. Ναι, όχι. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Δεν είναι και κανένας που κάτι. Έπαιζε Δέλτα Εθνική στην Σιγκαπούρη. Φιλανδία. Θα δούμε. Και εγώ θα ήθελα στον Πάο τον Ινσίνια να μην πάει στο Τορόντο που πήγε, να έρθει στον Πάο. Να αφήσει την Νάπολη, να έρθει στην Τούμπα. Με τα γραφάρα. Ναι. Δεν γίνονται αυτά όμως έτσι. Δηλαδή, να πάρουμε μια πρόσφατη ιστορία. Τι ενθουσιασμός υπήρχε και τελικά τι απογοήτευση για τον Τζιοβίνκο. Oh, ο Τζιοβίνκο δεν του έκανε δύο παιχνίδια. Έκανε Τζιοβίνκο. Δύο. Δηλαδή, τίποτα, ούτε παλέμαχος να ήταν. Η παλέμαχη του Πάου κάνα 5, ας πούμε. Φέτος. Είναι λίγο μυστήρια τα μεταγραφικά και έχει πάρα πολλές ιστορίες μεταγραφικής τρέλας. Να μην το κουράζουμε, να πάμε και στην ουσία, δεν είναι και ο χρόνος μας πολύς. Μία σίγουρα μεταγραφή που σήκωσε θύελλα ενθουσιασμού ήταν ο Μπερμπάντοφ και το αποτέλεσμα το ξέρουμε όλοι, και μία που απογοήτευσε, νομίζω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η μεταγραφή του Κρέσπο, το γυρολόγο που τον βρήκαμε αυτό όταν τον απέκτησε ο Πάτου, και διώξαμε τον Μιγγέλ Βίτορ και πήραμε τον Κρέσπο και δεν τον ξέρει η μάνα του, και ο Κρέσπο αποδείχτηκε όχι απλά σταθερά, αποδείχτηκε από τους κορυφαίους στόπερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Και μακάρι να έμενε κιόλας. Δεν λέω ότι επειδή βγήκε ο Κρέσπο θα βγει και ο Μπράντον Τόμας και ο επόμενος και μεθεπόμενος, αλλά δεν οφείλουμε να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί και με την καλή την έννοια, με την αρνητική. Μετά τη σκόνη που σήκωσε η συζήτηση, τέλος πάντων, για τον Τσόλακ το τελευταίο διάστημα, την τελευταία εβδομάδα,
μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ίσως και να μην ήταν έτοιμος ο Μπότο, ο Πάοκ, όχι ο Μπότο, γενικότερα, για τη θέση και για τη φυγή του Τσόλακ, για να βρει ίσως και ένα καλύτερο. Όχι. Ε? Όχι. Έτοιμος ήταν. Έτοιμος ήταν. Απλά δεν είχε ο Μπότο το ελεύθερο από την οικογένεια Σαββίδη και τον Ιβάν Σαββίδη ότι κοίταξε, ό,τι βρεις, εγώ είμαι εδώ. Δηλαδή, αν βρεις ένα που θέλει 2 εκατομμύρια, Ζωζέ, μην ανησυχείς. Πάρε με ένα τηλέφωνο για να σου περάσω τα χρήματα να τα δώσουμε στην ομάδα. Ναι. Υπήρχε ταβάνι. Υπήρχε ταβάνι, γιατί όταν έσκασε το θέμα και ταβάνι, σε συνομιλίες μας. Είτε κλείσει ο Τσόλακ, είτε όχι, είτε φύγεται όχι, ή μόνο το ταβάνι. Μόνο αν φύγει. Μόνο αν φύγει. Αν ήταν ο Τσόλακ εδώ, δεν θα υπήρχε κουβέντα για θετικό. Δεν θα έπαιρνε πάω και τον Μπράντον Τόμας και τον Τσόλακ και τον Ολιβέιρα. Απλώς την κουβέντα την κάναμε σίγουρα μαζί, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, που σου έλεγα ότι δεν γίνεται το ΠΑΟΚ να ξέρει από τον Γενάρη ότι ο Τσόλακ είναι με το ένα πόδι μέσα έξω και να είναι απροετοίμαστος. Αποδεικνύει εκ των υστέρων ότι ο Μπότο ήταν προετοιμασμένος. Δηλαδή, κάναμε ένα πηγαδάκι εκείνο το απόγευμα και μας είπε: παιδιά, εγώ έχω κάνει την προεργασία μου. Είμαι έτοιμος. Έχω 5 περιπτώσεις. Και έγινε. Από ό,τι προκύπτει, δεν έγινε η πώληση και μετά η μεταγραφή. Κλείστηκε η μεταγραφή και έγινε η πώληση. Και στα χρήματα που ήθελε ο ΠΑΟΚ. Απλώς αποδεικνύεται πάλι εκ των υστέρων ότι όλο αυτό το ΠΑΟΚ, ότι θα μείνει εδώ ο Τσόλακ και δεν φεύγει, θα μείνει φέτος. Γιατί δεν λέγανε στην αρχή, αν θυμάσαι, θα μείνει ο Τσόλακ μόνο για τα μάτια με τη Λεύσκη. Στην αρχή υπόθηκε τον ΠΑΟΚ ότι θα μείνει στον ΠΑΟΚ όλη τη σεζόν. Ναι. Ήταν και ένα μέτρο πίεσης για τη Rangers. Να ανεβάσει την προσφορά. Okay. Εδώ ο ΠΑΟΚ είναι κερδισμένος. Στον Άρη είναι μέσα εισαγωγικά χαμένος, γιατί ήταν αμετακίνητη η Φορτούνα, ανέβηκε ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν υπάρχει ούτε απεριόριστο budget, ούτε τα χαζά που γράφανε και λέγανε ορισμένοι πέρσι 20 εκατομμύρια θα δώσει για μεταγραφές ο Ιβάν Σαββίδης, ούτε καν για συμβόλαια. Υπάρχουν περιορισμένα κουκιά. Σίγουρα ο Ιβάν Σαββίδης δεν λειτουργεί όπως πριν από μια τετραετία, που έδινε 5 εκατομμύρια για τον Ζαμπά και 4 εκατομμύρια για τον Αγκούστο και τα σκορπούσε τα εκατομμύρια λες και ήταν στραγάλια. Και στο τέλος της χρονιάς σε κανέναν δεν ένοιαζε ότι η ομάδα έμπαινε 25 εκατομμύρια μέσα. Υπήρχε η ασφάλεια του Ιβάν Σαββίδη. Αλλά δεν μπορώ να ακούω εγώ και το άλλο άκρο ότι την παράτησε την ομάδα ο Ιβάν και έκλεισε η κάνουλα. Πώς έκλεισε η κάνουλα? Δεν έδωσε πάω 2 εκατομμύρια για το Κοτάρσκι. Έδωσε. Δεν θα μπορούσε να βρει έναν ελεύθερο τερματοφύλακα? Θα μπορούσε να βρει έναν ελεύθερο. Γιατί να πάει σε μεταγραφή? Απλώς πάει λίγο πιο συμμαζημένη η κατάσταση. Γιατί αυτή είναι η απόφαση του μεγαλομετόχου, που μπορεί να έχει άλλες προεκτάσεις. Γιατί υπάρχει ο πόλεμος στη Ρωσία. Γιατί δεν νιώθει ασφάλεια με την κυβέρνηση αυτή. Γιατί έχει το γήπεδο. Γιατί όλα μαζί. Αλλά μην το κάνουμε πάντα, το πάμε στο άκρα. Την παράτησε την ομάδα ο Ιβάν επειδή δεν έφερε τον Ινσίνια ή δεν μπήκε στο παιχνίδι να πάρει τον Εμπαπέ. Και πρέπει να περιμένουμε, το έχω πει από την αρχή, ας δούμε πώς θα κυλήσει και ο Αύγουστος. Μαζί το λέγαμε χθες το βράδυ ότι δεν είναι επιλογή τώρα για έναν τόπο ποδοσφαιριστή η Ελλάδα. Δεν είναι. 15 Αυγούστου μπορεί να είναι. Ναι, μπορεί. Μπορεί να είναι. Μπορεί και όχι. Και έχουν έρθει ποδοσφαιριστές εγνωσμένης αξίας. Δηλαδή, ο κόσμος θα ήθελε πολύ έναν Σέρτζιο Ολιβέιρα για τα χαφ. Ποιος θα έλεγε όχι? Πάνε τώρα να πάρεις τον Σέρτζιο Ολιβέιρα. Αν τυχόν είναι 31 Αυγούστου, όχι ο ίδιος, να μην παρεξηγηθώ, κάποιος άλλος Σέρτζιο Ολιβέιρα, μπορεί και ο ΠΑΟΚ να ενισχυθεί πραγματικά. Το κλειδί για μένα, Γιώργο, είναι να το μαζέψουμε λίγο, να περάσει ο ΠΑΟΚ στους ομίλους. Όλη η δουλειά είναι εκεί. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για τον ΠΑΟΚ. Θα γίνουν οι μεταγραφές και θα ικανοποιηθεί και ο κόσμος με 2-3 μεγάλα ονόματα. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει με το καλό τους Βούλγαρους, τα επόμενα παιχνίδια πότε είναι? Είναι πριν το... Στο καπάκι. Στο καπάκι, στο καπάκι. Στο καπάκι. Είναι πέμπτη, έτσι πάει. Α, κάθε εβδομάδα και παιχνίδι. Όλα τα λεφτά είναι ο ΠΑΟΚ να περάσει στους ομίλους. Θα έρθει η ενίσχυση. Αλλά θα έρθει με καλύτερες προϋποθέσεις αν ο ΠΑΟΚ είναι στους ομίλους του Conference League. Το είπε χθες ο προπονητής και δεκάρι θέλει. Και δεκάρι θέλει. Και ίσως λέει και ένα κεντρικό χαφ. Θέλει δεκάρι γιατί ο ίδιος κρίνει ότι ο Κουαλιάτα είναι περισσότερο λειτουργικό στα αριστερά παρά στο 10. Να. Γιατί και γι' αυτό γίνεται μουρμούρα ότι
Ναι. Τώρα που μιλάμε, ναι. Τώρα που μιλάμε, τώρα αν σε 10 μέρες το αλλάξει το έργο, Λουτσέσκου. Ναι, γιατί δεκάρι είναι το παλικάρι εκθέ... αυτό. Δεν είναι... Εχθές τον κάναμε την ερώτηση. Έτσι στο πόδι λίγο, χαλαρά. Τι γίνεται με τον Κουαλιάτα, λέει, εκεί αριστερά. Τον προτιμώ καλύτερα αριστερά και να συγκλίνει. Είναι η άποψη του Λουτσέσκου. Ναι. Γιατί υπάρχει. Μπορεί και σωστά η άποψη, ρε παιδιά, δεκάρι δεν τον πήραμε τον Κουαλιάτα. Ξαφνικά τώρα πάει στα αριστερά, θέλουμε άλλο δεκάρι. Έτσι κρίνει, παιδιά, προπονητής, αυτό μεταφέρουμε. Εγώ δεν μπορώ να έχω άποψη γιατί δεν έχω δει στον ΠΑΟΚ του Κουαλιάτα δεκάρι. Τον έχω δει σε βιντεάκια. Δεν ξέρω. Θέλει πάντως και δεκάρι, θέλει και κεντρικό χαφ. Γιατί πάντα είναι ανοιχτό το θέμα του Κούρτιτς, εικάζω εγώ. Και θέλει και στόπερ καλύτερο και από τον Κάργα, καλύτερο και από τον Άσμπερκ όταν με το καλό θα έρθει. Τουλάχιστον να είναι εισάξιος του Ίγκασον. Γιατί εκεί υπάρχει ένα θεματάκι στα στόπερ. Υπάρχει αριθμός ικανός για τα μάτς με την Λεύσκη. Ίγκασον, Κάργας ενδεχομένως να όλα πάνε καλά να είναι το δίδυμο. Θα υπάρχει και ο Μιχάη, υπάρχει και ο Κουλιαράκης, αλλά μετά ο ΠΑΟΚ θέλει ενίσχυση. Οπότε κάπως έτσι κλείνει, Γιώργο και φίλοι του Λίμπερο, ο πρώτος κύκλος των μεταγραφών. Όπως είχαμε πει πριν από μία εβδομάδα με Νάρεϊ, υπάρχει συμφωνία οριστική. Λογικά θα ανοίξει στη Θεσσαλονίκη Δευτέρα ή Τρίτη. Και με Μπράντον Τόμας ως αντικαταστάτη του Τσόλακ. Καλός, κακός, αν έχω εγώ άλλη άποψη, εσύ, ο φίλος του ΠΑΟΚ μας ακούει, αν πιστεύει ότι θέλει η ομάδα περισσότερο στόπερ παρά τον Άρε ή οτιδήποτε άλλο, είναι ωραία για κουβέντα, αλλά πρέπει να μεταφέρουμε και τη φιλοσοφία και τις αποφάσεις του κλαμπ. Και οι αποφάσεις του κλαμπ είναι Νάρε ή Μπράντον και πάμε για τα μάτς με τη Λεύσκη. Έτσι. Και πριν κλείσουμε για να πάω στο μπάρι, το γλυκό αγόρι του Άμστερνταμ, από το Σουρινάμ. Από το Σουρινάμ δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Ο ΠΑΟΚ δεν βγάζει πολλά προς τα έξω. Απλώς εγώ καταλαβαίνω ότι σιγά σιγά αυτή η βεβαιότητα ότι παιδιά εντάξει είναι κάποια τυπικά θέματα θα έρθει. Σαν να υποχωρεί λίγο. Και μήπως γίνονται και δεύτερες σκέψεις στον ΠΑΟΚ και τον Μπίσεσβαρ. Και τελικά αυτή η προφορική συμφωνία δεν μετουσιωθεί σε γραπτή. Αυτό αφουγκράζομαι εγώ. Ναι. Επίσης υπήρξε θέμα ή υπάρχει θέμα με τον Μιχάη, αν θα μείνει ή αν θα φύγει. Ο Μιχάη μένει μέχρι να φύγει. Γιατί? Γιατί αν φύγει και ο Μιχάη θα μείνει ο προπονητής με... Όχι, γιατί να φύγει και... ο Μιχάη. Γιατί ξαφνικά υπάρχει θέμα γιατί Μιχάη είναι όχι, δεν υπάρχει ξαφνικά. Το θέμα αυτό, ο Μιχάη πολλούς μήνες το ψάχνει. Ακόμα και πριν από 10-12 μήνες, ένα χρόνο. Γιατί θέλει ο Μιχάη να πάει κάπου που να παίξει βασικός. Θέλει να φύγει στο αυτός, του θέλει να φύγει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου. Άρα ή ανανεώνει ή φεύγει ή παραχωρείται. Και εάν είχε μείνει ο Κρέσπο ή είχε έρθει όπως περίμεναν στον ΠΑΟΚ ο Νάσμπερκ, ο Μιχάη θα ενδεχομένως να έχει ήδη πωληθεί. Απλώς επειδή και ο Κρέσπο έφυγε και ο Νάσμπερκ δεν έχει έρθει, έκρινε ο ΠΑΟΚ ότι πρέπει να μείνει ο Μιχάη μέχρι νεοτέρας. Μάλιστα. Ωραία, Στέργιο, σε ευχαριστώ. Εγώ δίνω δίκιο στο Μιχάη, να ξέρεις. Ορίστε. Εγώ το δίνω δίκιο στο Μιχάη. Το δίνω δίκιο στο Μιχάη γιατί θέλει να παίζει περισσότερο και να μην είναι στη σκιά του Ίγκασον, του Κρέσπο, του Βαρέλα, του καινούργιου που θα έρθει, του Νάσμπερκ. Είναι ένα παιδί διεθνής στα 24 του. Μάλιστα. Οκ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Στέργιο. Κι εγώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν.